Σε όλους όσοι μας παρακολουθούν, ονομάζομαι Ρέα Κατσάπη. Είμαι ακαδημαϊκή υπεύθυνη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Mediterranean College Θεσσαλονίκης και έχω την ευθύνη του συντονισμού της εκδήλωσης που θα παρακολουθήσετε σήμερα. Επιτρέψτε μου πριν προχωρήσουμε στις εισηγήσεις της απόψινής εκδήλωσης να σας παρουσιάσω με δύο λόγια τη σχολή μας. Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής ιδρύθηκε το 2007 με στόχο να καθιερωθεί ως κορυφαίος χώρος διδασκαλίας και έρευνας που θα παρέχει στους φοιτητές στέρεες ακαδημαϊκές βάσεις και πρακτικές δεξιότητες, απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική του σταδιοδρομία. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ντάρμπι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα 20 καλύτερα βρετανικά πανεπιστήμια σε συναφείς σπουδές, σύμφωνα με τον Guardian University Guide του 2020, η σχολή προσφέρει ισχυρά και αναγνωρισμένα προγράμματα σε περιζήτητες ειδικότητες, όπως εκείνες του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας, του ειδικού παιδαγωγού ή του καθηγητή αγγλικής γλώσσας. Το σημερινό webinar με θέμα «Σύνδρομο Down, εκπαίδευση, αυτόνομη διαβίωση και ελληνική πραγματικότητα» εστιάζει στο σύνδρομο Down, το οποίο είναι το πιο συχνό σύνδρομο νοητικής αναπηρίας με ξεχωριστό γενότυπο, φαινοτυπικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα, η μοναδική δομή αποκλειστικά για το εν λόγω σύνδρομο είναι ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, όπου λαμβάνουν χώρα προγράμματα από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες με στόχο την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δράσεων αποκατάστασης και κοινωνικοπολιτικών προγραμμάτων, με ουδέτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με σύνδρομο Down. Δεδομένου του κοινωνικού στίγματος που απασχολεί τα άτομα με σύνδρομο Down, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους, είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία συμπεριληπτικών κοινωνιών που θα ενσωματώνουν και θα αξιοποιούν τις δυνατότητες και τις δεξιότητες όλων των ατόμων χωρίς αποκλεισμό. Για τον λόγο αυτό, προγράμματα ημιαυτόνομης διαβίωσης αναδύονται σε όλο τον κόσμο, προβάλλοντας τη διαφορετικότητα υπό το πρίσμα της συμπερίληψης και της θετικής αποδοχής, με έμφαση στην πρόληψη της ψυχοπαθολογίας και την πρόθεση της ψυχικής υγείας των ατόμων με σύνδρομο Down κάθε ηλικίας. Το webinar που θα παρακολουθήσετε σήμερα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες. Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας. Τον κύριο Ευάγγελο Μάντσο, εκπαιδευτικό ειδικής φυσικής αγωγής και υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Την κυρία Δανάη Παπαδοπούλου, κοινωνική λειτουργό του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Και τον κύριο Σταύρο Μέγαρη, υπεύθυνο λειτουργίας της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος και ειδικό παιδαγωγό. Να σας ενημερώσουμε ότι εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις αναφορικά με τα όσα υποθούν κατά τη διάρκεια των τριών παραπάνω ενωτήτων, να μας τις στείλετε μέσω του YouTube chat box και στο τέλος να τις υποβάλουμε στους ομιλητές. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε σε ποιον θα θέλετε να απευθύνουμε την ερώτηση. Σας διευκρινίζουμε τέλος ότι στο φινάλε της απόψινής συζήτησης θα σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία παραλαβής της βεβαίωσης παρακολούθησης. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ενότητα του webinar με τίτλο «Ψυχοκινητική αγωγή σε παιδιά και άτομα με σύνδρομο Down» και παρακαλώ τον κύριο Μάντσο να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Βαγγέλης Μάντσος. Όπως είπε και η κυρία Κατσάπη, είμαι εκπαιδευτικός ειδικής φυσικής αγωγής και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μέχρι πρόσφατα εργαζόμουν στο Σύλλογο Συνδρόμου Down για περίπου 16 χρόνια. Και τώρα, πολύ πρόσφατα, έχω ξεκινήσει, εργάζομαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός ειδικής φυσικής αγωγής. Θα ήθελα να σας κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή για το τι είναι το σύνδρομο Down.
Φαίνεται η παρουσίασή μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αρχικά θα πω για το σύνδρομο Down, ότι είναι το πιο συχνό και συνηθισμένο γενετικό σύνδρομο. Η συχνότητά του είναι 1 στις 600 με 800 γεννήσεις και οφείλεται σε μια χρωμοσωμική ανομαλία στο ζεύγος των σωματικών χρωμοσωμάτων 21. Δηλαδή υπάρχουν 47 χρωμοσώματα αντί για 46, έχοντας ένα επιπλέον χρωμόσωμο 21. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η πιο συνηθισμένη είναι η τυπική τρισομία 21 στο 95%. Υπάρχει ο μοσαϊκισμός στο 2 με 3% και η αντιμεταχώρηση που είναι το 3 με 5% περίπου. Το σύνδρομο Down έχει κάποια χαρακτηριστικά που όπως το χαρακτηριστικό προσωπείο, τα σχιστά μάτια, η μυϊκή υποτονία, η βραχυκεφαλία, δυσπλαστικά αυτιά και άλλα πολλά. Αλλά το βασικότερο, που θα μιλήσουμε και για αυτό που είναι ότι είναι το πιο συνηθισμένο είδος σωματικής αναπηρίας. Είναι περίπου το 1 τρίτο του συνολικού πληθυσμού ατόμων με αναπηρία, με νοητική αναπηρία. Οπότε το χαρακτηριστικό του, το βασικό χαρακτηριστικό είναι η νοητική αναπηρία του σωματικού. Η νοητική αναπηρία είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σημαντικά υποβαθμισμένη νοητική λειτουργία. Εμφανίζεται κατά την περίοδο ανάπτυξης και συνυπάρχει με ελλείψεις στην ικανότητα προσαρμογής. Χαρακτηρίζεται κάτω του μέσου όρου γενική νοητική ικανότητα, αργό χρόνο αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα, αργή πρόοδο, μειωμένη κινητική ανάπτυξη και χαμηλή φυσική κατάσταση. Συνήθως οι αιτίες της νοητικής αναπηρίας είναι είτε γενετική και βιολογική, είτε περιβαλλοντολογική. Η ειδική φυσική αγωγή είναι ένας όρος σύνθετος που αναφέρεται στην ενσωμάτωση γνώσης από πολλούς τομείς. Φυσική αγωγή, ειδική αγωγή, ιατρική, φυσικοθεραπεία, ψυχολογία και άλλα. Για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού και μοναδικού τομέα γνώσης. Η ειδική φυσική αγωγή είναι η επιστήμη της ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης ενός προγράμματος προσεκτικά σχεδιασμένου, εξατομικευμένου, με αντίστοιχες προσαρμογές διδασκαλίας, ασκήσεων και περιβάλλοντος προκειμένου οι μοναδικές ανάγκες του κάθε ασκούμενου με αναπηρία να ικανοποιηθούν. Κάποιες βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας είναι να έχει ο εκπαιδευτικός να έχει γνώσεις ψυχοκινητικής ανάπτυξης, να γνωρίζει πώς να συντάσσει και να υλοποιεί ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και να είναι γνώστη των προσαρμογών του μαθήματος που πρέπει να γίνουν ανάλογα με την αναπηρία και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ασκούμενου. Οπότε μιλάμε για την νοητική αναπηρία, που είναι το βασικό χαρακτηριστικό του συνδρόμου Down. Ό,τι περίπου ισχύει για την νοητική αναπηρία, ισχύει και για το σύνδρομο Down. Ψυχοκινητική σημαίνει ταύτιση ανάμεσα στη κίνηση, την κινητική συμπεριφορά του ατόμου δηλαδή, και την ψυχή, το χαρακτήρα του ατόμου που απορρέει μέσα από τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του. Η ψυχοκινητική ικανότητα επιτρέπει στον άνθρωπο να λαμβάνει, να μεταφέρει, να οργανώνει, να διαχωρίζει, να αξιοποιεί τις πληροφορίες που παίρνει από τα αισθητήρια όργανα, ώστε να διαμορφώνει τις κατάλληλες αντιδράσεις. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι μια συνεχής και δυναμική επεξεργασία που πραγματοποιείται κλιμακωτά. Σύμφωνα με μια εξελικτική ιεραρχία ως προς την εμφάνιση των δεξιοτήτων για να φτάσει ο οργανισμός στην πληρότητα. Είναι το γνωστικό αντικείμενο που ανάγεται στον χώρο της φυσικής αγωγής, βασίζεται στην ανάπτυξη των κινητικών, πνευματικών, κοινωνικών, προσωπικών και συναισθηματικών ικανοτήτων και στόχος της ψυχοκινητικής αγωγής μέσα στη φυσική αγωγή είναι η ομαλή κινητική, λειτουργική και πνευματική ανάπτυξη του ατόμου. Αποτελεί το βασικό θεμέλιο λίθο για τη συμμετοχή σε άσκηση. Κάποιες βασικές αρχές της ψυχοκινητικής αγωγής είναι ο σχηματισμός της εικόνας του κάθε παιδιού, η προσαρμογή προγράμματος της ιδιαιτερότητας του καθενός,
μέσω της αναλυτικής μεθόδου. Κάθε νέα γνώση στηρίζεται στην προηγούμενη επανάληψη. Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος έχει ξεχωριστό όριο για κάθε παιδί. Η επιβράβευση είναι βασική προϋπόθεση. Η αξιολόγηση γίνεται με διάφορα τεστ αντρικής κινητικότητας, που μετράνε και αντίληψη. Και επίσης με το καθημερινό προφίλ και την του ατόμου που κάνει ψυχοκινητική αγωγή. Η βασική σταθμή της ψυχοκινητικής αγωγής είναι η σωματογνωσία, η στατική και η δυναμική ισορροπία, η πλευρίωση και αμφιπλευρικότητα, ο προσανατολισμός σώματος στον χώρο και η γνωριμία και έλεγχος της αναπνοής. Κάποιοι δευτερεύοντες σταθμοί της ψυχοκινητικής αγωγής είναι οπτικοκινητική ανάπτυξη, αισθητηριοκινητική ανάπτυξη, προσδιορισμός χρωμάτων, εκμάθηση ρυθμού στον χώρο και στον χρόνο και συνεργασία. Τώρα θα σας πω για τη σωματογνωσία που είναι ο πρώτος σταθμός και τη μεθοδολογία, περίπου πώς διαδέχεται το ένα το άλλο. Κάποια όργανα, παραδείγματα είναι αυτά, κάποια όργανα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο καθρέφτης, φωτογραφίες, παζλ, και ξεκινάει η εκμάθηση και το πρόγραμμα απέναντι από τον παιδαγωγό, στη συνέχεια απέναντι από τον καθρέφτη, απέναντι από τους συμμαθητές του και στο τέλος έρχεται και η εμπέδωση της αυτογνωσίας. Εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες με το σωματικό σχήμα των χεριών, των δακτύλων. Η γνωριμία του σώματος με τον χώρο. Πρέπει να μάθουμε τις βασικές θέσεις του σώματος στον χώρο, όρθια, εδραία θέση, ύπτια κατάκληση, στήριξη στα τέσσερα, ασκήσεις άνω και κάτω άκρων και ασκήσεις κορμού. Στατική και δυναμική ισορροπία. Όπως για παράδειγμα περπάτημα αρχικά στο έδαφος σε κάποιο μικρό υπερυψωμένο διάδρομο και ακολουθώντας διαδοχικά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο πλάτος 30, 20, 10 εκατοστά, περπάτημα σε πατούσες, ορθοστασία, κουτσό, περπάτημα σε ύψος, ισορροπία ανέβανος σε πολύ λίγο και άλματα. Εδώ βλέπουμε πάλι κάποιες ασκήσεις ισορροπίας. Πλευρίωση ή αμφιπλευρικότητα. Άσκηση πάλι με τον παιδαγωγό, στη συνέχεια στο καθρέφτη. Δύο ασκήσεις. Εδώ βλέπουμε μία άσκηση. Η Αλεξάνδρα που μαζεύει τα μήλα με το δεξί χέρι, μαζεύει τα κόκκινα μήλα, με το αριστερό τα κίτρινα μήλα. Προσανατολισμός του σώματος στον χώρο. Μετακινήσεις, εμπρός πίσω, πλάγιες μετακινήσεις, ζικ-ζακ, μέσα από αντικείμενα και όργανα. Εγνωριμία και έλεγχος της αναπνοής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πνευστήρα του πλέντ, μπαλάκια του πινκ-πονκ, μπαλόνια, καλαμάκια, ώστε να μάθουμε την αναπνοή και την εκπνοή. Και τώρα, αυτή ήταν η σταθμή μια των σταθμών της ψυχοκινητικής αγωγής. Τώρα είναι ένα πρόγραμμα σε ένα ασκησιολόγιο σε πρόγραμμα P. Είναι ένας διάδρομος με πατούσες, αλματάκια ανοιχτά κλειστά πόδια. Στη συνέχεια το παιδί παίρνει την μπάλα και την κυλάει ζικ-ζακ από τους κόνους, τη βάζει στο καλαθάκι και τα κάνει αλματάκια από τα εμπόδια. Το πρόγραμμα είναι η συχνότητα του κανονικά 3 φορές την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 5 με 7 χρόνια, μπορεί και περισσότερο ανάλογα με το κάθε άτομο, με το δυναμικό του. Τα προγράμματα σε ασκησιολόγιο, οι οποίοι έχουν και ό,τι ασκήσεις γίνονται, έχουν επίπεδα.
Είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το στάδιο εμπέδωσης. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πάλι ένα πι, κυρίως ισορροπίας. Κάθε φορά έχουμε ένα στόχο, ένα κύριο στόχο και δευτερεύοντας. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα μπορεί να είναι να έχει σαν στόχο την ισορροπία σαν κύριο στόχο, αλλά να εμπλέκεται μέσα και η αμφιπλευρικότητα. Πάντα δηλαδή θα έχουμε και δευτερεύοντες στόχους, ο προσανατολισμός και άλλα. Εδώ σας έχω πρόγραμμα πρώτου επίπεδου ψυχοκινητικής αγωγής, με άμεσο στόχο την ισορροπία και άμεσο το στόχο του προσανατολισμού. Δηλαδή, στην αρχή έχει ένα σχοινάκι συγκεκριμένου χρώματος, μπλε, και στο τέλος κόκκινο. Έτσι δουλεύουμε καλύτερα και ξέρουμε πότε ξεκινάει μια άσκηση, πότε τελειώνει, ώστε μετά να έρθει επιβράβευση ή κάτι επιπλέον. Ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, η ισορροπία είναι να περπατήσει από το πατάκι στο άλλο πατάκι, σε ευθεία γραμμή, να κυλήσει το μπαλάκι από το ένα πατάκι στο άλλο, τον επόμενο σταθμό, και μετά είναι πάλι περπάτημα, αλλά πάνω σε έναν διάδρομο. Σαν να φαρδί διάδρομο ισορροπίας, μια μοκέτα. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Χρησιμοποιούμε διάφορα χρώματα. Βλέπετε, δεν έχει κάπου ίδια χρώματα ή όργανα ίδιου χρώματος. Είναι πιο εύκολο. Εδώ είναι ένα σκησολόγιο δευτέρου επίπεδου, πάλι ισορροπία και προσανατολισμός. Είναι πιο δύσκολο, έχει αλματάκια, έχει το κύλιση της μπάλας γίνεται σε ζιγ-ζακ, η ισορροπία στη μοκέτα, στο διάδρομο είναι από 30-10 εκατοστά, αλλά πάλι βλέπουμε έχει διάφορα χρώματα, είναι πολύχρωμο. Και επίσης λείπει και το τελευταίο σκηνάκι, στο δεύτερο επίπεδο. Και εδώ είναι ένα πρόγραμμα τρίτου επίπεδου. Βλέπουμε δεν υπάρχουν σχοινάκια εκκίνησης. Είτε υπάρχει ένα σχοινάκι με ίδιο χρώμα, όλα τα όργανα έχουν το ίδιο χρώμα. Εδώ αυτή η άσκηση θεωρείται με τις πατούσες σχετικά δύσκολη, γιατί δεν έχει περιορισμό, δεν έχει κάποιον διάδρομο ή κόνους. Πρέπει να πατήσει τις πατούσες, πάλι να κάνει το ζικ-ζακ με την μπάλα και να περπατήσει στο σχοινάκι που πάλι είναι πολύ δύσκολο, πάνω σε ευθεία γραμμή στο σχοινάκι. Εδώ είναι κάποια όργανα είτε εμπορίου είτε χειροποίητα, να το πω, homemade. Και στην ουσία το επόμενο στάδιο μετά το τρίτο επίπεδο είναι η εμπέδωση. Στην εμπέδωση της ψυχολογικής αγωγής γίνονται μικρές ομάδες. Ως τώρα ήταν εξατομικευμένο το πρόγραμμα κυρίως του κάθε ατόμου, του κάθε παιδιού. Στο στάδιο εμπέδωσης χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις δεξιότητες που έχουμε μάθει και παίζουμε. Στην ουσία υπάρχει το παιχνίδι, το ομαδικό, η συνεργασία, ο ανταγωνισμός, η πρωτοβουλία και ο συνδυασμός όλων των σταθμών της ψυχοκινητικής αγωγής. Σωματικό σχήμα, ισορροπία, τα πάντα. Πλευρικότητα, αναπνοή. Μετά το στάδιο της εμπέδωσης έρχεται η συμμετοχή στην άγγιξη. Η προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας, η αύξηση της μυϊκής δύναμης και αντοχής, προώθηση της ψυχαγωγίας με παιχνιδιώδη μορφή, η ανάπτυξη των κοινωνικών επαφών, εμπλουτισμός των κινητικών προτύπων, προαγωγή της ενσωμάτωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Σε αυτό το επίπεδο, το στάδιο εμπέδωσης, μπαίνουμε σε αθλητισμό, αλλά σε παιχνιώδη αθλητισμό. Κάποια αθλήματα, αγωνίσματα ή παιχνίδια με κάποιους υποτυπώδεις κανόνες και κανονισμούς, που στη συνέχεια, αν θα
περάσουμε στον αθλητισμό θα γίνουν πιο αυστηροί και με κανόνες. Λοιπόν, κατάλληλες ενέργειες για την νοητική αναπηρία και το σύνδρομο Down. Η διαμόρφωση ενός καθαρού και ασφαλούς χώρου άθλησης, η ενίσχυση των ερεθισμάτων διδασκαλίας, χρησιμοποιούμε απλό λεξιλόγιο, επιλογή απλών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, εκμάθηση μιας δεξιότητας στη φορά ή χωρισμός της δραστηριότητας σε μικρότερα μέρη, συνεχή ανατροφοδότηση, συχνή επίδειξη των ασκήσεων, συνεχής ενθάρρυνση, παροχή περισσότερου χρόνου για την αντίδραση του μαθητή στα ρεθίσματα που δέχεται και ενίσχυση της συνεργασίας με επιλογή ασκήσεων με συνασκούμενο. Ανεπίσημη αξιολόγηση με συστηματική παρατήρηση σε βάθο χρόνου, ανάπτυξη ενός πλάνου διαχείρισης και ελέγχου της συμπεριφοράς του παιδιού με συμπεριφοριστική εκπαιδευτική προσέγγιση, εξατομίκευση, χρησιμοποίηση συγκεκριμένης δομής ρουτίνας στο μάθημα, με τους σταθμούς, την παροχή προβλέψιμης μετάβασης από τη μια άσκηση στην άλλη, όπως και το σημάζημα των οργάνων γυμναστικής στην αποθήκη, έβρεση εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας όπου δεν υπάρχει λόγος ή κάποια επικοινωνία λεκτική, επιλογή ασκήσεων που προάγουν την ανάπτυξη της αερόβιας ικανότητας, ευληγησίας της δύναμης και της ισορροπίας. Με συγχωρείτε. Τι έγινε. Ασκήσεις με συνεσκούμενο, χαμηλός τόνος φωνής και συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες. Εδώ βλέπουμε διάφορες εκδηλώσεις και συμμετοχή των ατόμων εντός σε πολιτιστικές εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς. Εδώ κάνουμε στίβο και φυσική κατάσταση, ενδυνάμωση στην αίθουσα του συλλόγου του παλιού. Τώρα έχουμε καινούριο κτίριο. Ενδυνάμωση, αεροβική ζούμπα. Εδώ στο Palenque Sport παίζουμε floorball. Εδώ ποδόσφαιρο, έχουμε πάει στη Γερμανία σε ένα τουρνουά. Τώρα σας δείχνω τι κάνουμε. Όλα τα άτομα έχουν περάσει από την ψυχοκινητική αγωγή, από το στάδιο εμπέδωσης και έχουν περάσει τον αθλητισμό. Δηλαδή, άθληση και αθλήματα, να το πω έτσι, με κανονισμούς. Εδώ έχει ένα βίντεο που δεν παίζει τελικά, το Zumba. Ίσως σας το δείξω αργότερα αν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, άθληση σε αγωνιστική μορφή, πρωτοαθλητισμός. Πρέπει να γίνουν όλα που είπα προηγουμένως, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Αύξηση της ροής πληροφοριών, ανάπτυξη πρωτοβουλίας, καλλιέργεια επιμονής, αναγνώριση των δυνατοτήτων, κοινωνική καταξίωση και ενεργά μέλη στην κοινωνία. Αγώνες για άτομα με νοητική αναπηρία είναι τα Special Olympics International. Εμείς σε αυτούς τους αγώνες συμμετέχουμε. Δεν πρέπει να συσχέεται με τους με τους Παραολυμπιακούς. Η αγώνα αυτή είναι για την νοητική αναπηρία. Συστάθηκε από την Kennedy Shriver το 1968. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ήρθαν το 1987. Υπάρχουν θερινοί, χειμερινοί. Γίνονται κάθε 4 χρόνια. Τα λέω πιο γρήγορα. Αν θέλετε, με ρωτάτε κάτι. Ωραία. Το χαρακτηριστικό και ήθελα να καταλήξω με αυτούς τους αγώνες είναι ότι γίνεται division, κατηγοριοποίηση των αθλητών σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, το επίπεδο επιδόσεων του βασικότερο, την ηλικία και το φύλο. Δηλαδή κάποιος αθλητής θα ανταγωνιστεί με κάποιον που είναι στο ίδιο, έχει τις ίδιες δυνατότητες, την ίδια ηλικία και το ίδιο φύλο. Αν και υπάρχουν αγωνίσματα που είναι μεικτές κατηγορίες. Άρα, εδώ είναι τα αθλήματα και τα προπονητικά προγράμματα του Special Olympics. Υπάρχουν σχεδόν τα περισσότερα αθλήματα, αλλά υπάρχουν και αθλήματα που δεν υπάρχουν στους Παραολυμπιακούς ή στους Ολυμπιακούς αγώνες. Όπως για παράδειγμα το bowling που συμμετέχουμε και εμείς, το
το netball, το softball και άλλα. Ας πούμε, έχει το snow swing, δεν το βλέπω καλά. Α, το snow swing, που είναι στο εξωτερικό, υπάρχουν αγώνες. Είναι στην ουσία περπάτημα ή τρέξιμο με χιονοβατίδες. Δεν υπάρχει σε κάποιο πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων. Εδώ διάφορες εικόνες από διοργανώσεις και αγώνες. Μπάντμιντον, πανελλήνιο πρωτάθλημα. Bowling, εδώ είναι νομίζω ένα πανευρωπαϊκό τουρνουά στην Κύπρο. Bowling, εδώ είναι το μπότσι που πάλι δεν υπάρχει και το παίζουμε. Και σαν μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε, το παίζουν πολύ στο εξωτερικό. Ιταλία, Ισπανία είναι πολύ διαδεδομένο. Ρυθμική γυμναστική. Είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Λοιπόν, η συμμετοχή των παιδιών με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down σε προγράμματα ψυχοκινητικής αγωγής είναι εφικτή, αναγκαία για την ανάπτυξη του γνωστικού του κόσμου και βασική προϋπόθεση της συμμετοχής στην άθληση. Στόχος τόσο της ψυχοκινητικής αγωγής όσο και της άθλησης είναι η κοινωνική ενσωμάτωση, όπου τα άτομα με αναπηρία θα είναι ικανά να λαμβάνουν ισότιμα μέρος στο κοινωνικό γίγνεσθε, να λαμβάνουν κοινωνικούς ρόλους και οι ενέργειές τους να γίνονται ισότιμα σεβαστές και αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Ο κοινωνικός ιστός και γενικότερα κυρίαρχη η κουλτούρα μιας κοινωνίας με τη στάση των πολιτών της απέναντι στα άτομα με νοητική καθυστέρηση προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αυτά αντιλαμβάνονται τον εαυτό του σε συνάρτηση με την αναπηρία ή τη δυσκολία τους και επενεργούν στο καθημερινό συγκείμενο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτά από μένα. Δεν ήθελα να πω κάποια περισσότερα ιατρικά ή για το σύλλογο. Αυτά θα τα πει η κυρία Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάντσο. Η δεύτερη ενότητα έχει τίτλο «Σύνδρομο Down, δυνατότητες και προοπτικές στην κοινωνική ενσωμάτωση» και δίνω ευθύς αμέσως το λόγο στην κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Παπαδοπούλου Δανάη και είμαι κοινωνική λειτουργό στο Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος τα τελευταία 4 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την όμορφη συνάντηση σήμερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία και τη σχέση του ατόμου με αναπηρία με την κοινωνία γενικότερα. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Έχει ξεκινήσει... Βλέπετε την οθόνη μου? Ωραία. Σύνδρομο Down, λοιπόν, δυνατότητες και προοπτικές στην κοινωνική ενσωμάτωση. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το σύνδρομο Down, θα πούμε λίγα λόγια γενικότερα για την αναπηρία. Η αναπηρία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, απασχολεί περίπου το 16% του πληθυσμού. Το 16% του πληθυσμού έχει κάποια μορφή αναπηρίας ή ενδέχεται ή ενδυνάμει μπορεί να έχει κάποια μορφή αναπηρίας στο μέλλον. Σήμερα λοιπόν, όπως είναι φυσικό, η αναπηρία προσεγγίζεται από την επιστημονική κοινότητα αρκετά διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και φυσικά πολλών επιστημονικών ανακαλύψεων. Ο κύριος διαχωρισμός στον τρόπο προσέγγισης της αναπηρίας σήμερα αφορά το διαχωρισμό στο ιατρικό και κοινωνικό μοντέλο. Το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, το οποίο κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια, αναφερόταν στην αναπηρία σαν μία κατάσταση υγείας, η οποία αφορά μόνο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο, το άτομο που έχει την αναπηρία δεν είναι υγιές, χρήζει μόνο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και έχει μία διαφορετικότητα που το καθιστά δυσλειτουργικό. Το ιατρικό μοντέλο έδινε βάση κυρίως σε όσα δεν μπορούσε να καταφέρει το άτομο, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και στις δυσλειτουργίες του.
Σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο, υπάρχει ανάγκη για θεραπεία και ο υγιής άνθρωπος είναι ο μη έχων αναπηρία. Σήμερα λοιπόν, όπως είναι λογικό και κατανοητό, το ιατρικό μοντέλο δεν βρίσκει την ίδια αποδοχή από την επιστημονική κοινότητα. Ο διεθνώς αποδεκτός και αναγνωρισμένος τρόπος προσέγγισης της αναπηρίας είναι πια το κοινωνικό μοντέλο. Το κοινωνικό μοντέλο εμπλέκει τον ίδιο τον ανάπηρο στη διαμόρφωση της προσέγγισης της αναπηρίας και έτσι ο ορισμός που μας δίνεται από το Δίκτυο Εθνικών Οργανισμών Ατόμων με Αναπηρία χαρακτηρίζει την αναπηρία ως μια απώλεια των ευκαιριών για συμμετοχή του ατόμου στην κοινότητα και στην κοινωνική ζωή. Έτσι λοιπόν, χωρίς να υποβαθμίζεται το γεγονός ότι υπάρχει η βλάβη και η διαφορετικότητα στο άτομο, εστιάζουμε την προσοχή μας στο περιβάλλον, στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί τους φραγμούς και δεν καταφέρνει πάντα να εντάξει το άτομο. Όταν δεν υπάρχει έξω ράμπα, είναι λογικό ο άνθρωπος που βρίσκεται στο αμαξίδιο να μην μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Αν στους σηματοδότες υπήρχε πάντα, συνοδεύονταν από ήχο, ο τυφλός θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ανεξάρτητος παντού. Έτσι λοιπόν δεν είναι η βλάβη αυτή που δυσχεραίνει την καθημερινότητα του ατόμου, αντίθετα είναι η αποτυχία μέσα σε εισαγωγικά του περιβάλλοντος να εντάξει ομαλά το άτομο σε αυτό. Και έτσι λοιπόν η αναπηρία είναι η αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον αλλά και με όλους τους φραγμούς που το περιβάλλον μπορεί να θέσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για αναπηρία και όταν απευθυνόμαστε σε έναν άνθρωπο με αναπηρία να χρησιμοποιούμε τη σωστή ορολογία. Ορολογία δόκιμη, σύγχρονη, που δεν είναι προσβλητική. Το ορισμός αμαία αφορά το άτομο με αναπηρία και όχι το άτομο με ειδικές ανάγκες. Ο όρος ειδικές ανάγκες δεν είναι πλέον δόκιμος, καθώς όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, ούτε ο όρος ιδιαίτερες ικανότητες που μπορεί να ακούγεται συχνά είναι δόκιμος, καθώς ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Η λέξη είναι αναπηρία και δεν είναι προσβλητική. Τα άτομα με νοητική αναπηρία χαρακτηρίζονται και ως αμένα αντί για αμαία. Είναι επίσης σημαντικό όταν γνωρίζουμε και συναναστρεφόμαστε με έναν άνθρωπο με αναπηρία να απευθύνουμε σε αυτόν το λόγο και όχι στο φροντιστή του ή το συνοδό του. Συχνά επειδή μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει λόγο ή να θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτά που του λέμε, τον παρακάμπτουμε και μιλάμε απευθείας στο φροντιστή του, κάτι το οποίο είναι προσβλητικό, αρχικά γιατί το άτομο μπορεί να αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε όπως πιστεύουμε εμείς και επίσης γιατί δεν είναι σωστό για τον αυτοπροσδιορισμό και την ταυτότητά του. Είναι αρκετά σημαντικό επίσης να θυμόμαστε ότι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχει μίας μορφής αναπηρία δεν τον καθιστά άμεσα άτομο που χρειάζεται βοήθεια, αντιθέτως μπορούμε να του παρέχουμε τη βοήθεια και τη στήριξή μας μόνο εφόσον μας ζητηθεί. Σχετικά με το σύνδρομο Down για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, πολύ επιγραμματικά θα σας πω κάποια πράγματα για το σύνδρομο Down, γιατί έτσι κι αλλιώς τα έχει αναφέρει ήδη πολύ καλά ο συνάδελφος. Το σύνδρομο Down είναι όντως η πιο κοινή αναγνωρίσιμη μορφή της νοητικής αναπηρίας και εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις φυλές με την ίδια συχνότητα. Το σύνδρομο περιγράφηκε το 1860 για πρώτη φορά από τον γιατρό J.L. Down. Ο γιατρός J.L. Down είχε παρατηρήσει άτομα άσχετα μεταξύ τους σε ιδρύματα να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά τόσο εξωτερικά όσο και στη λειτουργικότητα και τη συμπεριφορά τους και έτσι ομαδοποίησε τα άτομα αυτά και για πρώτη φορά χρησιμοποίησε ατυχώς τον όρο «μογκολοειδής ιδιωτία». Κατά την εποχή εκείνη ο όρος αυτός ακουγόταν σωστός και αποδεκτός, καθότι υπήρχε η πεποίθηση ότι όσο πιο μακριά βρισκόταν κάποιος από την Ευρώπη, τόσο χαμηλότερη ήταν και η νοημοσύνη του. Άρα ήταν φυσικό άνθρωποι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονταν νοητικά στο μέσο όρο να χαρακτηρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα ο όρος αυτός είναι μηνύσιμος, είναι ανήθικος, δεν χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση, παρόλο που έχει μείνει σε κάποια παλιά συγγράμματα και δυστυχώς μπορεί να ακουστεί ακόμα και σε κάποιες ακαδημαϊκές διαλέξεις.
Το 1959 ανακαλύφθηκε από τον Λεζέν ότι το σύνδρομο Down οφείλεται στην παρουσία του επιπλέον χρωμοσώματος στο 21ο ζεύγος και η Παγκόσμια ημέρα συνδρόμου Down καθιερώθηκε από τον Έλληνα επιστήμονα Στυλιανό Αντωναράκη, αν δεν κάνω λάθος, το 2006. Τα άτομα με σύνδρομο Down, λοιπόν, μοιράζονται κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά, τα οποία όντως τα κάνουν να ξεχωρίζουν και από το γενικό πληθυσμό. Όταν ένα μωρό γεννιέται με σύνδρομο Down, έχει μία γενικευμένη υποτονία, η οποία εντοπίζεται κυρίως στο μυϊκό του τόνο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι μία μικρή και πεπλατισμένη μύτη, ένα συγκεκριμένο σχηματισμό στα μάτια, τα μικρά αυτιά, το μικρό κεφάλι. Τα άτομα με σύνδρομο Down συνήθως μένουν για αρκετή ώρα με ανοιχτό το στόμα, καθώς η γλώσσα είναι αρκετά μεγάλη και προεξέχει. Χαρακτηρίζονται επίσης από μια αυξημένη ευληγησία και ελαστικότητα, η οποία τους συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ένα άτομο με σύνδρομο Down σε σχέση με το γενικό πληθυσμό μπορεί να μαθαίνει με λίγο πιο αργό ρυθμό, μπορεί να δυσκολεύεται στην ανάγνωση και στη γραφή, αλλά και στην εκφορά του λόγου. Συχνά δεν είναι κατανοητός από όλους ο λόγος ενός ατόμου με σύνδρομο. Μιλάει αρκετά συνήθως με τον εαυτό του, καθώς ο εσωτερικός μονόλογος που κάνουμε όλοι μέσα μας δεν είναι εφικτός στον ίδιο βαθμό στους ανθρώπους με νοητική αναπηρία και έτσι πολύ συχνά μιλάνε δυνατά και λένε αυτά που σκέφτονται. Συνήθως κάνουν κάποιες επαναλαμβανόμενες κινήσεις σαν ρουτίνες και υπάρχει και μία δυσκολία στην προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, στην αλλαγή της ρουτίνας, στην αλλαγή του προγράμματος, οπότε χρειάζεται μια περισσότερη προσοχή και μια μεγαλύτερη διαδικασία όταν το άτομο καλείται να αντιμετωπίσει μια αλλαγή. Μέσα σε αυτές είναι κυρίως το πένθος η πιο δύσκολη αλλαγή που βιώνει το άτομο. Ταυτόχρονα, ένα άτομο με σύνδρομο Down πηγαίνει κανονικά στο σχολείο κατά την παιδική του ηλικία, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του. Μπορεί να επιλέξουν οι γονείς εάν θα ενταχθεί σε σχολείο τυπικής ή ειδικής εκπαίδευσης. Είναι αρκετά βοηθητικό κατά την παιδική ηλικία, εάν το επιτρέπουν οι γενικές συνθήκες, να ενταχθεί σε ένα σχολείο τυπικής εκπαίδευσης, καθώς μέχρι και το δημοτικό τα άτομα μιμούνται κοινωνικές συμπεριφορές και κάνουν παρέες από ό,τι μας δείχνουν η βιβλιογραφία και η εμπειρία μας και τα πράγματα διαφοροποιούνται λίγο στην ηλικία του γυμνασίου, όπου πλέον ο τυπικός έφηβος αποκτά και άλλα ενδιαφέροντα και είναι λίγο δύσκολο για το άτομο να παρακολουθήσει, όπως φυσικά και το μαθησιακό αποτέλεσμα, στο οποίο επίσης αρχίζει να φαίνεται διαφορά. Ένας άνθρωπος με σύνδρομο Down μπορεί να έχει φίλους, παρέες και ερωτικό σύντροφο. Μπορεί και έχει χόμπι, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, μπορεί να κάνει ταξίδια, μπορεί να μάθει να κυκλοφορεί στη γειτονιά, να χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει η περιοχή του, να κάνει τα ψώνια του σπιτιού και γενικά να συμβάλλει με διάφορους τρόπους στην καθημερινότητα στο σπίτι. Υπάρχουν κάποιοι συχνοί μύθοι για το σύνδρομο Down, όπως για παράδειγμα ότι όλοι οι άνθρωποι με σύνδρομο Down μοιάζουν μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά που μας κάνουν εύκολα να διακρίνουμε ότι ένας άνθρωπος έχει σύνδρομο Down, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι μοιάζουν μεταξύ τους. Και συνήθως τα άτομα μοιάζουν στους γονείς τους αρκετά όπως μοιάζουμε και εμείς. Οι άνθρωποι με σύνδρομο Down τείνουν να είναι πάντοτε ευδιάθετοι, χαμογελαστοί και να μην θυμώνουν εύκολα. Και αυτό είναι ένας ακόμη μύθος. Είναι μύθος ότι δεν έχουν ερωτική διάθεση και ανάγκη για σεξουαλική ζωή. Η αλήθεια είναι απλώς πως συχνά δεν εκπαιδεύονται στην σεξουαλικότητά τους, δεν γνωρίζουν τα όρια του σώματός τους, δεν γνωρίζουν πώς να εκφράσουν την ανάγκη τους για ερωτική επιθυμία. Μπορεί να καταστέλλεται και λίγο από την οικογένεια, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Και σίγουρα όμως δεν υπάρχει απουσία της ερωτικής διάθεσης. Είναι μύθος ότι δεν μπορούν να εκπαιδευτούν σε μία δουλειά και να ασχοληθούν συστηματικά με αυτήν, καθώς τα άτομα με σύνδρομο Down, επειδή έχουν μία αιμονή με το πρόγραμμα και με την τήρηση μίας ρουτίνας, γίνονται πάρα πολύ καλοί εργαζόμενοι όταν έχουν κάτι συγκεκριμένο να εκτελέσουν, όταν εκπαιδεύονται σε αυτό και όταν το διεκπεραιώνουν συστηματικά.
Κάποιες αλήθειες για το σύνδρομο Down είναι ότι οι άνθρωποι με το σύνδρομο και μεγαλώνουν και ενηλικιώνονται. Λόγω των χαρακτηριστικών του προσώπου που τους χαρακτηρίζει ως πιο χαριτωμένους, τείνουμε να τους αντιμετωπίζουμε σαν μικρά παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Παρ' όλα αυτά είναι άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν όπως και εμείς. Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά τους διαμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους όπως ακριβώς και σε εμάς, και οφείλουμε να τους αντιμετωπίζουμε ως ενήλικες και να συμβαδίζουμε και εμείς με την ηλικία τους. Ο λόγος που έχει παγιωθεί η αντίληψη ότι είναι πάντοτε ευδιάθετοι είναι επειδή δεν εκπαιδεύονται συχνά και στη διαχείριση των αρνητικών του συναισθημάτων. Μαθαίνουν ότι ο θυμός, η δυσαρέσκεια και η ζήλια είναι αρνητικά συναισθήματα τα οποία δεν οφείλουν να έχουν και θα δυσαρεστήσουν τους δικούς τους εάν είναι στεναχωρημένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι κι αλλιώς, προσπαθώντας να ευχαριστήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, συχνά δεν εκφράζουν την πραγματικότητα των συναισθημάτων τους και είναι πιο ευδιάθετοι και χαρούμενοι, καταπιέζοντας όμως έτσι συχνά τα πραγματικά τους συναισθήματα. Έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες με εμάς, δεν έχουν κάποια ειδική ή ιδιαίτερη ανάγκη. Έχουν ανάγκη για τροφή, για ύπνο, για φιλία, για έρωτα, για διασκέδαση και για αυτονομία. Αυτό το συναντάμε πάρα πολύ έντονα όσο το άτομο μεγαλώνει, που ανάλογα με το δυναμικό του εκφράζει, με το νοητικό του δυναμικό, εκφράζει με το δικό του τρόπο την ανάγκη του για αυτονομία, η οποία μπορεί να είναι από το να μείνει μόνο του, μέχρι το να συνάψει μια ερωτική σχέση, μέχρι το να βρει μια δουλειά ή απλά να διαμορφώσει το χώρο του με τον τρόπο που θέλει. Πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν οι άνθρωποι με σύνδρομο Down στην κοινωνία? Αρχικά η ένταξη στα σχολικά πλαίσια. Ένα συμπεριληπτικό σχολικό πλαίσιο, όπου και ο γενικός πληθυσμός εκπαιδεύεται στην αναπηρία και συνυπάρχει μαζί της, αλλά και το άτομο με σύνδρομο Down συνυπάρχει σε ένα σχολικό πλαίσιο κανονικά. Ένταξη του ατόμου στην κοινότητα. Θα ήταν πολύ διαφορετικό αν αντί να πηγαίνουν σε συλλόγους και να είναι μόνο άτομα με αναπηρία μαζί σε ένα χώρο, αν τα ίδια άτομα συμμετέχουν σε δραστηριότητες της κοινότητας. Αν κάνουν ένα μάθημα χορού σε μια σχολή χορού, αν ενταχθούν στην χοροδία του Δήμου τους και ούτω καθεξής. Η ένταξη στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα θεσμοθετημένη υπάρχει υποστηριζόμενη εργασία για τα άτομα με νοητική αναπηρία, η οποία με την υποστήριξη εκπαιδευμένου προσωπικού υποστηρίζει και το ίδιο το άτομο ώστε να δουλέψει χωρίς να χάνει το μηνιαίο επίδομα που δικαιούται λόγω της αναπηρίας του σε ιδιωτικές εταιρείες ή ακόμα και σε υπηρεσίες του Δήμου. Η ανεξάρτητη ή υποστηριζόμενη διαβίωση εντός της κοινότητας στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, για παράδειγμα, είναι ένας τρόπος ένταξης των ατόμων με σύνδρομο Down, ιδιαίτερα όταν αυτές οι στέγες ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα και είναι ενταγμένες στην κοινότητα και όχι σε κάποιο μέρος μακριά, σε κάποιο προάστιο εκτός της πόλης, αλλά αντίθετα σε διαμερίσματα μέσα στο κέντρο. Η αυτοεκπροσώπηση είναι επίσης μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, καθώς συχνά μιλάμε εμείς για τους ίδιους χωρίς να ρωτήσουμε τα ίδια τα άτομα. Όπως σε μια ταινία ένας ηθοποιός κάνει τον ανάπηρο και σχεδόν ποτέ δεν καλείται ένας ανάπηρος ηθοποιός να παίξει, αντίστοιχα και ένας άνθρωπος με σύνδρομο Down σπανίως εκπροσωπεί τον εαυτό του και μιλά στο δημόσιο βήμα για αυτά που τον απασχολούν. Σύγχρονες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στις πρακτικές και στις προσεγγίσεις για το σύνδρομο Down είναι η αυτοσυνηγορία, η οποία είναι η δυνατότητα του ατόμου να μπορεί να εκπροσωπήσει τον εαυτό του, κάτι το οποίο φυσικά προέρχεται μετά από εκπαίδευση. Μέσω της αυτοσυνηγορίας το άτομο βελτιώνει πολλούς τομείς της ζωής του, τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, τον αυτοπροσδιορισμό του, τη σχέση του με τους άλλους, καθώς μπορεί να διεκδικεί αυτά που θέλει αλλά και να βάζει τα όρια του και την ένταξή του στην κοινότητα. Όταν το άτομο αποκτά τη δική του φωνή, είναι πολύ διαφορετική η αλληλεπίδρασή του πλέον με το σύνολο. Ο προσωποκεντρικός σχεδιασμός αποτελεί ακόμα μία μεθοδολογία. Είναι λοιπόν η συστημική μεθοδολογία που εστιάζει στην κατανόηση από πλευράς μας ότι ο άνθρωπος με αναπηρία είναι και ένα ξεχωριστό άτομο αλλά και ένα ενεργό μέλος της κοινότητας. Δεν σχεδιάζουμε μόνοι μας για το άτομο, σχεδιάζουμε με το άτομο για το άτομο. Οι κύριες ερωτήσεις λοιπόν που θέτουμε είναι: ποιος είναι ο δικός σου ρόλος, τι κάνουμε εμείς στη ζωή σου, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μαζί ώστε να βελτιωθεί η ζωή σου, και δεν είμαστε πλέον οι ειδικοί που αποφασίζουν για το άτομο, αλλά συναποφασίζουμε και συνδημιουργούμε τις συνθήκες της ζωής του.
στην ελληνική πραγματικότητα. Οι άνθρωποι με σύνδρομο Down φοιτούν στα σχολεία, ξεκινούν συνήθως την πρώιμη παρέμβαση σε βρεφική νηπιακή ηλικία, φοιτούν σε σχολικά πλαίσια, αρκετοί από αυτούς σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης και αργότερα σε ειδικά εκπαιδευτήρια και άτομα με αναπηρία, στα ΕΕΚ, στα ειδικά σχολεία, στα ειδικά γυμνάσια. Τις απογευματινές ώρες συνήθως, κυρίως κατά την παιδική ηλικία που είναι αρκετά απαραίτητο, παρακολουθούν προγράμματα θεραπείων ή προγράμματα ψυχαγωγικά, όπως ανέφερε και ο κύριος Μάντσος προηγουμένως. Συνήθως εντάσσονται σε κάποιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και κατά την ενηλικίωσή τους συμμετέχουν πλέον ως ωφελούμενοι σε προγράμματα συλλόγων, προγράμματα ΚΔΑΠ, προγράμματα ΚΔΙΦ, τα οποία έχουν ως στόχο την προεπαγγελματική τους κατάρτιση κυρίως, με σκοπό να ενταχθούν στην κοινωνία και σε μια εργασιακή πραγματικότητα. Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος αποτελεί έναν φορέα στον οποίο προσέρχονται άτομα με σύνδρομο Down στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία γονέων με παιδιά με σύνδρομο Down, ιδρύθηκε το 1990 από 22 οικογένειες με την προτροπή της κυρίας Χατζησεβαστού. Ο στόχος των γονέων ήταν να συνταχθούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα των παιδιών τους, τα οποία το 1990 ήταν αρκετά διαφορετικές οι διεκδικήσεις και αρκετά πολλά πράγματα τα οποία σήμερα είναι δεδομένα δεν ήταν τότε. Ο Σύλλογος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, διαθέτει τις δομές του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας και τη δομή της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαζώσεις και διαδικτυακά και μέσω τηλεφώνου σε όλη την Ελλάδα και έτσι οποιοδήποτε γονέας ή συγγενής έχει κάποια απορία, κάποιο προβληματισμό ή οτιδήποτε θα ήθελε να συζητήσει σχετικά με το σύνδρομο Down μπορεί να απευθυνθεί στην διεπιστημονική ομάδα του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Τα περισσότερα άτομα σήμερα διαβιούν με τις οικογένειές τους. Οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι λίγες σε αριθμό και έτσι οι περισσότεροι μένουν είτε με τις οικογένειές τους, είτε σε κάποια στέγη, είτε σε κάποιο ίδρυμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι με σύνδρομο Down δεν εργάζονται και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές για να καταρτιστούν σε κάτι που τους αρέσει. Αν για παράδειγμα κάποιος θέλει να γίνει κομμωτής, δεν υπάρχει κάποια σχολή η οποία μπορεί να τον καταρτήσει κατάλληλα, σύμφωνα με το δικό του νοητικό δυναμικό, έτσι ώστε να αναπτύξει αυτή την ιδιότητα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα εργαστήρια, τα οποία προφανώς δεν απευθύνονται σε όλους και δεν αφορούν τα ενδιαφέροντα όλων. Συνήθως ένα μέλος της οικογένειας κατά την ενηλικίωση του ατόμου με σύνδρομο Down αναλαμβάνει την δικαστική συμπαράσταση και έτσι το μέλος αυτό της οικογένειας αποτελεί πλέον το δικαστικό εκπρόσωπο του ατόμου, έχει το πλήρες δικαίωμα δικαιοπραξίας, παίρνει τις αποφάσεις που το αφορούν και είναι ο εκπρόσωπος του ατόμου. Στις φωτογραφίες εδώ βλέπουμε λίγο αρχικά στην πρώτη φωτογραφία ωφελούμενους του συλλόγου οι οποίοι εργάζονται έκαναν δύο πιλωτικές δράσεις στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου τους όπου προετοίμασαν γεύματα τα οποία δίνονται με την διαδικασία, με την υπηρεσία μάλλον της σίτησης του Δήμου σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε τη Ροξάνη, η οποία εργάζεται ως γραμματέας στο Σύλλογο Συνδρόμου Down και έτσι αν καλέσετε θα είναι αυτή η γραμματέας μας που θα σας εξυπηρετήσει. Διάφορες κατασκευές στα προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης και η συμμετοχή της θεατρικής ομάδας σε μια παράσταση, ως παράδειγμα των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων που μπορεί να έχουν τα άτομα με σύνδρομο Down. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Παπαδοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση. Η τρίτη και τελευταία ενότητα έχει τίτλο «Αυτόνομη διαβίωση και σύνδρομο Down». Και παρακαλώ πολύ τον κύριο Σταύρο Μέγαρη να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα και από μένα. Έχει ανοίξει κανονικά. Ωραία. Λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που είμαι και εγώ σήμερα εδώ και έχω τη χαρά να μιλήσω σε αυτό
το σεμινάριο. Όπως αναφέρθηκε πριν, ονομάζομαι Σταύρος Μέδαρης, είμαι ειδικός παιδαγωγός και δουλεύω ως υπεύθυνος λειτουργίας της στέγης προστηριζόμενης διαβίωσης του Συλλόγου Συνδρόμων Down Ελλάδος. Το θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω είναι ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με σύνδρομο Down και θα σας πω και λίγα λόγια για την καθημερινότητα που έχουμε εμείς στη στέγη προστηριζόμενης διαβίωσης του Συλλόγου. Αρχικά θα πούμε τι είναι η ανεξάρτητη διαβίωση και θα δανειστώ τα λόγια ενός ειδικού πάνω στο θέμα, του Dr. Adolf Ratzka, ένας Γερμανός ερευνητής και ακτιβιστής, ο οποίος μάλιστα είναι και ιδρυτής του Independent Living Institute στη Σουηδία, ένα Ινστιτούτο πρότυπο για τα άτομα με αναπηρία και ειδικά για την ανάπτυξη της ανεξάρτητης διαβίωσης. Αν μπείτε στο site, θα δείτε ένα κείμενο που υπάρχει μέσα, στο οποίο αναφέρει ο ίδιος τι σημαίνει για αυτόν ως άτομο με αναπηρία η ανεξάρτητη διαβίωση, και σας έχω εδώ κάποια αποσπάσματα που θεωρώ ότι είναι πολύ χαρακτηριστικά τι σημαίνει. Ανεξάρτητη διαβίωση, λοιπόν, είναι μια φιλοσοφία, ένα κίνημα των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται για αυτοδιάθεση, ίσες ευκαιρίες και αυτοσεβασμό. Τα ίδια τα άτομα με αναπηρία δεν θέλουν να κάνουν τα πάντα μόνοι τους και δεν λένε ότι δεν χρειάζονται κανέναν, ότι θέλουν να ζουν απομονωμένα. Στην ουσία, ζητάνε να έχουν τις ίδιες επιλογές και τον ίδιο έλεγχο στην καθημερινή τους ζωή, όπως είναι δεδομένο για όλα τα άτομα που δεν έχουν αναπηρία. Όπως αναφέρει, είναι οι ίδιοι οι καλύτεροι ειδικοί στις ανάγκες τους, αυτοί που πρέπει να μας δείξουν τις λύσεις που θέλουν και πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τη ζωή τους, να σκέφτονται, να μιλάνε για τον εαυτό τους όπως κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί, όπως αναφέρει, όσοι παραμένουν σιωπηλοί, τόσο θα τους λέμε όλοι εμείς τι πρέπει να κάνουν. Αυτό λοιπόν είναι ανεξάρτητη διαβίωση, δεν είναι κάποια θεωρία που βγήκε από τα πανεπιστήμια ή μέσα από κάποια έρευνα. Είναι στην ουσία το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου με αναπηρία να έχει την ίδια συμμετοχή, τις ίδιες επιλογές και την ίδια ελευθερία που θεωρείται για όλους εμάς τους υπόλοιπους δεδομένου. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι είναι το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να παίρνει τις δικές του αποφάσεις για τη ζωή του, να ελέγχει ο ίδιος την καθημερινότητά του, που βέβαια η πραγματικότητα είναι ότι για τα άτομα με αναπηρία η ανεξάρτητη διαβίωση συχνά συνοδεύεται και από ένα σύστημα υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις οποίες θα μιλήσω στη συνέχεια. Πριν περάσουμε όμως αυτό, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τον όρο, γιατί ο όρος είναι Independent Living στα αγγλικά και στα ελληνικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τόσο το ανεξάρτητη διαβίωση όσο και το αυτόνομη. Ωστόσο, έχουν μια μικρή διαφορά και οι δύο όροι είναι σωστοί, ωστόσο υπάρχει μια μικρή διαφορά που αξίζει να αναφερθεί. Το αυτόνομο, στην ουσία, είναι αυτό, η αυτονομία είναι η δυνατότητα που έχει κάποιος να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του, χωρίς εξαναγκασμό και επιρροή από τους άλλους. Δηλαδή, χαρακτηρίζει την ελευθερία του ατόμου να συμπεριφέρεται και να εκτελεί μια επιθυμητή συμπεριφορά κατά βούληση και να την εκτελεί και μόνος του. Απ' την άλλη, ανεξαρτησία στην ουσία είναι η απουσία εξαρτήσεων από οτιδήποτε, είτε από άλλους ανθρώπους, είτε από συνθήκες, από επιρροές ή προκαταλήψεις. Στην ανεξαρτησία, η διαφορά, σε αντίθεση με την αυτονομία, είναι ότι υπάρχει η ελευθερία του άτομου να λάβει από μόνος του την τελική απόφαση για τη ζωή του, ωστόσο το ποιος θα την εκτελέσει δεν είναι υποχρεωτικό να είναι το ίδιο το άτομο. Θα μπορούσε να είναι ένας προσωπικός βοηθός ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος. Οπότε ίσως το προτιμούμε καλύτερα τον όρο ανεξάρτητη διαβίωση για αυτό το λόγο. Όπως ανέφερα και πριν, τα άτομα με νοητική αναπηρία και γενικά με αναπηρία χρειάζονται ένα σύστημα υποστηρικτικών υπηρεσιών. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διάφορους στόχους όσοι εργαζόμαστε στον χώρο, για να αναπτυχθούν περαιτέρω αυτές οι δεξιότητες, ώστε το άτομο να ζει πιο ανεξάρτητο στην καθημερινότητά του και στη ζωή του γενικότερα. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων έχει έναν διτό ρόλο. Από τη μία είναι για να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες, εννοείται, και να έχουν μεγαλύτερη αυτονόμηση, αλλά και από την άλλη να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση και αυτοπροσδιορισμός τους, ώστε να μπορούν να γενικεύσουν αυτές τις γνώσεις και να θεωρούν τους εαυτούς τους πιο ικανούς να πετύχουν και άλλους στόχους. Αρχικά, αυτές οι λειτουργικές δεξιότητες δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων που απαιτούνται για την καθημερινή ζωή και είναι χρήσιμες για την ανεξαρτησία του ατόμου. Το κάθε άτομο μπορεί να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες στο βαθμό που υπάρχει δυνατότητα, και αυτές οι δεξιότητες είναι αυτοεξυπηρέτηση, φροντίδα του σπιτιού, συμμετοχή στην κοινότητα, κοινωνικο-ψυχολογικές δεξιότητες. Εδώ σας έχω ορισμένα παραδείγματα. Όταν λέμε δηλαδή δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, τι εννοούμε? Την φροντίδα του εαυτού, τη σύντηση, την ένδυση, την ατομική υγιεινή. Φροντίδα σπιτιού είναι η διατήρηση του σπιτιού, το σχεδιασμό γευμάτων, το στρώσιμο του κρεβατιού, η τακτοποίηση των ενδυμάτων. Δεξιότητα συμμετοχή στην κοινότητα είναι η πρόσβαση στην κοινότητα. Το πώς να κινείται το άτομο μες στην πόλη με ασφάλεια, να χρησιμοποιεί τη συγκοινωνία, να κάνει αγορές αντικειμένων και πραγμάτων που το ίδιο επιθυμεί.
Και όσο αφορά τις κοινωνικοψυχολογικές δεξιότητες, αφορά τη διαχείριση της συμπεριφοράς του, την έκφραση των συναισθημάτων του και τη διαχείριση των συναισθημάτων του, την αξιοποίηση του ελεύθερου του χρόνου, που είναι κάτι που είναι πολύ συχνό πρόβλημα, θα έλεγε κανείς, που συναντάνε τα άτομα με αναπηρία, και την αλληλεπίδραση γενικά με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όπως ανέφερα και πριν, εκτός από το να αναπτυχθεί αυτή η λειτουργική δεξιότητα, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση και ο αυτοπροσδιορισμός του ατόμου. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι γενικά μια θεωρία της ψυχολογίας των κινήτρων, που αναφέρει γενικά ότι είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων, γνώσεων και αξιώσεων, τις οποίες επιτρέπει στο κάθε άτομο να εκφράζει αυτόνομα, αυτοκατευθυνόμενα και με προσανατολισμό σε έναν σκοπό συμπεριφορά, και να μπορεί το ίδιο το άτομο να κατανοεί τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του. Τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού είναι η αυτονομία, η αυτορύθμιση, η ενδυνάμωση και η αυτοπραγμάτωση. Για να εξηγήσω λίγο καλύτερα τον αυτοπροσδιορισμό, θα πάρουμε παράδειγμα μια από τις λειτουργικές δεξιότητες που αναφέραμε, η οποία, ας πούμε, είναι η σύντηση. Ένα άτομο για να αναπτύξει τον αυτοπροσδιορισμό του, θα πρέπει αρχικά να έχει αυτονομία, να δρά δηλαδή σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσει ο ίδιος τι φαγητό θέλει να πάει, για παράδειγμα θέλει να πάει μακαρόνια, και να μπορέσει να ξέρει τι πρέπει να κάνει αφού πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό είναι λοιπόν η αυτορύθμιση. Αποφασίζει δηλαδή ποιες δεξιότητες χρειάζονται. Πώς πρέπει να βράσω το νερό, πώς πρέπει να το στραγγίσω μετά τα μακαρόνια, τι σάλτσα πρέπει να κάνω. Η ενδυνάμωση είναι να δρά βασισμένο στην πίστη ότι κατέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται, να πιστεύει ότι μπορεί μόνος του να βράσει τα μακαρόνια, και αυτοπραγμάτωση είναι η επίγνωση του εαυτού του και των δυνατοτήτων του και των περιορισμών του. Να αντιληφθεί δηλαδή ότι μπορεί μόνος του να βράσει τα μακαρόνια, ωστόσο να χρειαστεί βοήθεια για τη δημιουργία μιας σάλτσας, και οπότε είτε να ζητήσει τη βοήθεια από κάποιον άλλον, είτε να πάρει μια έτοιμη σάλτσα. Προσπάθησα έτσι λίγο λοιπόν, απλό τρόπο να σας εξηγήσω τι είναι ο αυτοπροσδιορισμός και ακριβώς το πόσο σημαντικός είναι για να μπορούμε να μιλάμε για την ανάπτυξη αυτονομίας στα άτομα με αναπηρία. Γενικά τα άτομα με αναπηρία, και ειδικά με νοητική και με σύνδρομο Down, έχουν χαμηλό αυτοπροσδιορισμό, και σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει, μία που σας παραθέτω εδώ του Weinberger και του Kelchner από το 1995, δείχνει ότι υπάρχουν σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν περιορισμένη αυτονομία. Θεωρώ ότι και σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, θα υπήρχαν στους ίδιους τομείς ζητήματα. Αυτοί οι τομείς είναι οι δραστηριότητες φροντίδας του εαυτού και της οικογένειας. Οι οικογένειες πολλές φορές θα ήθελαν είναι ιδιαίτερα υπερπροστατευτικές και δεν επιτρέπουν στα άτομα την αυτονόμησή τους. Διαχείριση κοινοτικών πόρων και υποχρεώσεων. Σπάνια ένα άτομο θα βγει μόνο του να αγοράσει από το σούπερ μάρκετ αυτά που θέλει, πάλι σε ένα πλαίσιο υπερπροστατευτικότητας, αλλά και ενός κοινωνικού στίγματος που προανέφερε και η Δανάη πριν. Υπάρχουν θέματα στις ψυχολογικές δραστηριότητες. Ένα άτομο με αναπηρία πολύ σπάνια μπορεί να πει το ίδιο, το να γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει τον ελεύθερο του χρόνο, πώς να ψυχαγωγηθεί. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να ακολουθεί δομημένα προγράμματα είτε από εκπαιδευτών είτε των γονέων του, και να μην έχει τη δυνατότητα να πάρει τη δικιά του προσωπική απόφαση για το πώς θέλει να ψυχαγωγήσει τον εαυτό του. Και εννοείται διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στα οποία υπάρχει περιορισμένη αυτονομία, όπως ανέφερε και πιο πριν η Δανάη. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν διάφορα προγράμματα εκπαιδευτικά ώστε να ενισχυθεί η αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Πώς γίνεται αυτό? Σε πρώτη φάση, πρέπει να υπάρξει μια αξιολόγηση του ατόμου, γιατί το ότι γνωρίζουμε ότι ένα άτομο έχει down δεν αρκεί, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, και οπότε πρέπει να τον αξιολογήσουμε, να δούμε το επίπεδο κατάρτισής του και να λάβουμε τις εξής διαστάσεις υπόψη. Αρχικά το επίπεδο της νοητικής αναπηρίας του με τεστ νοημοσύνης, καθώς και τη διάσταση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Το DSM-5 αναγνωρίζει αυτά τα δύο, την νοημοσύνη και την προσαρμοστική, ως δύο βασικά χαρακτηριστικά για να αναγνωριστεί κάποιο άτομο με νοητική αναπηρία. Η προσαρμοστική συμπεριφορά, γενικά πολλές φορές τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν μπορεί να γενικευτεί μία δεξιότητα που έχουν αναπτύξει σε ένα πλαίσιο, μπορεί να μην είναι εύκολο να γενικευτεί και σε κάποιο άλλο πλαίσιο, και γι' αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε την προσαρμοστικότητα του ατόμου, τόσο σε γνωστικό, σε κοινωνικό, ακόμα και σε πρακτικό καθημερινό τομέα. Εννοείται και η διάσταση της υγείας είναι πάρα πολύ σημαντική, είτε είναι σωματική είτε είναι ψυχική. Πολλά άτομα με σύνδρομο Down έχουν διάφορες συνωσιρότητες τόσο σε σωματικά θέματα όσο και σε ψυχικά,
και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και το πιο σημαντικό είναι η διερεύνηση του πλαισίου και των σχέσεων. Ένα άτομο ζει μέσα σε ένα σύστημα, σε μια κοινωνία, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γνωρίζουμε το οικογενειακό του ιστορικό, το κοινωνικό-οικονομικό του επίπεδο, την καταγωγή του, στην κοινότητα στην οποία ζει, τον πολιτισμό του. Εφόσον λοιπόν αξιολογήσουμε αυτό το άτομο, αναπτύσσουμε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης με ξεκάθαρους στόχους, οι οποίοι βασίζονται πάνω στις δυνατότητες του ατόμου, τις ήδη κατακτηθείς δυνατότητες, για να μπορεί να υλοποιηθεί με έναν καλύτερο τρόπο. Είμαστε πάντα σε συνεργασία με το άτομο, σε ένα προσωποκεντρικό σχεδιασμό, όπως αναφέρθηκε και πριν, δίνοντας το άτομο, γιατί τις περισσότερες φορές μιλάμε για ενήλικες ανθρώπους, τη δυνατότητα είναι καλό να υπάρχει μια κοινή γραμμή και στις δύο, και στο χώρο εκπαίδευσης και στην οικογένεια. Εφόσον λοιπόν ξεκινήσει και δημιουργηθεί μια ξεκάθαρη στοχοθεσία, αξιολογούμε την πρόοδο των συγκεκριμένων στόχων και σε περίπτωση προβλημάτων ή δυσκολιών γίνεται ένας επαναπροσδιορισμός της στοχοθεσίας. Πού μπορεί να γίνει αυτή η εκπαίδευση? Μπορεί να γίνει σε σχολικές αίθουσες, σχετικά σχολεία, γυμνάσια και ΣΕΚ. Υπάρχουν πολλές φορές μέσα στις ίδιες τις τάξεις χώροι που μπορούν να προσομοιάσουν τον τρόπο εκπαίδευσης, το πώς να ζεις αυτόνομα με στο σπίτι σου. Στο σπίτι, με την συμβολή ειδικών που μπορούν να έρθουν και να εκπαιδεύσουν τόσο τους γονείς όσο και το άτομο στο πώς να αυξήσουν την αυτονομία του ατόμου, σε κέντρα και φορείς ειδικής αγωγής, όπως για παράδειγμα έχουμε εμείς το κέντρο ειδημέρευσης του Σύλλογου, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες αυτορύθμισης όπως τις λένε, οι οποίες προσομοιάζουν ίσως μια κουζίνα ή ένα δωμάτιο και μέσα σε εκείνο το χώρο το άτομο δοκιμάζει πρώτη φορά την αυτονομία του και αναπτύσσει διάφορες δεξιότητες. Ερευνητικά έχει φανεί ότι ο καλύτερος χώρος για την ανάπτυξη τέτοιου είδους δεξιοτήτων είναι τα αυτόνομα διαμερίσματα και οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Και περνάμε στο να δούμε τι είναι μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ουσιαστικά είναι σπίτια. Το σύνολό των χώρων που διατίθεται για τη μόνιμη διαβίωση κατοικία των ατόμων με αναπηρία. Τα συγκεκριμένα μέρη πρέπει να έχουν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, να είναι κατάλληλες για τον ύπνο, για τη σωματική υγιεινή, την καθαριότητα του ατόμου. Και πρέπει να βρίσκονται μέσα στον ιστό της πόλης και του οικισμού, κοντά στις κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Η υποστηριζόμενη διαβίωση σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να είναι μια κλειστή περίθαλψη ή μια νοσηλεία, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους της υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι να υπάρξει αποιδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία. Τα άτομα να μην ζουν πλέον σε ιδρύματα όταν το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί για τον οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους. Και γι' αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί οι στέγες, έτσι ώστε το άτομο να ζει σε χώρους οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στην κοινωνία και να φέρει τις υπηρεσίες κοντά του και όχι να τον τοποθετήσει σε μια δομή όπου θα του προσφέρονται εκεί όλες οι υπηρεσίες. Το άτομο να πάει μόνο του στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει τα πράγματα που θέλει και όχι να τα βρίσκει όλα έτοιμα στο ίδρυμα όπως γινόταν παλιά. Μέσα σε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης στοχεύεται να αναπτυχθούν, να συνεχίσουν να αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες του άτομου, αλλά και να διατηρηθούν οι προϋπάρχουσες, έτσι ώστε να μπορεί να διαβεί με ασφάλεια, όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον. Πάντα ο στόχος είναι η κοινωνική ένταξη και η συμπερίληψη, όσο το δυνατόν περισσότερο, στην εκπαίδευση και στην εργασία. Ο Σύλλογος έχει και αυτός μια δικιά του στέγη, η οποία είναι πολύ πρόσφατα, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2021. Βρίσκεται Ροδοπόλος 5 στην Καλαμαγιά της Θεσσαλονίκης. Λειτουργεί προς το παρόν επί 24ωρου βάσεως για 6 μέρες εβδομάδας. Οι ωφελούμενοι έρχονται Δευτέρα και φεύγουν Κυριακή. Διαμένουν εκεί 8 ωφελούμενοι και 3 κοινωνικές φροντίστρες, οι οποίες βοηθούν στην αυτονομία και στην υποστήριξη των ατόμων στην αυτονομία, ενώ εργάζονται υποστηρικτικά ένας υπεύθυνος λειτουργίας διευθυντής και 2 στελέχη υποστήριξης, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να υποστηρίξουν όποια ανάγκη έχουν. Οι ανάγκες μπορεί να είναι τα πάντα. Ένα ραντεβού στο γιατρό, ένα ραντεβού στο κομμωτήριο ή ακόμα μια ψυχολογική έξοδος. Σε όλο αυτό υπάρχει υποστήριξη διεπιστημονικής ομάδας του Συλλόγου, η οποία με τη γνώση της και με την κατάρτισή της βοηθάει τόσο τους εργαζομένους όσο και τα ίδια τα άτομα να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία τους
Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Εδώ σας παραθέτω κάποιες εικόνες από τη δικιά μας καθημερινότητα, το πώς είναι η ζωή μας μέσα στη στέγη. Τα άτομα φροντίζουν το σπίτι τους, γιατί είναι σπίτια τους, είτε με το να μαγειρεύουν, με το να σιδερώνουν, είτε να σκουπίζουν το δωμάτιό τους. Γιορτάζουν εδώ, πηγαίνουμε σε μουσεία, σε χώρους διάφορους ψυχαγωγίας, στους οποίους είναι επιλογή των ίδιων των ωφελούμενων και όχι εν μία δικιά μας πρωτοβουλία. Και επίσης, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε κλεισμένοι μέσα, καθώς η κοινωνική ενσωμάτωση είναι ο βασικός στόχος της στέγης και γι' αυτό έχουμε βόλτες και ταξίδια από την παραλία Αρετσούς ή το Λευκό Πύργο μέχρι και τη Μάλτα. Δεν μένουμε μέσα γενικά. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αυτά από μένα. Κύριε Μέγερη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Χάρηκα πολύ έτσι που είδα οικεία πρόσωπα στις εικόνες. Λοιπόν, και τώρα είναι η σειρά σας για να υποβάλλετε τις ερωτήσεις στους καλεσμένους μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μία ερώτηση που απευθύνεται στον κύριο Μάντσο. Η ειδική φυσική αγωγή, κύριε Μάντσο, σχετίζεται ή ταυτίζεται με την εργοθεραπεία? Μάλλον για την ψυχοκινητική αγωγή που κυρίως περιέγραψα όλες τις παρεμβάσεις, μάλλον η ψυχοκινητική αγωγή με την εργοθεραπεία. Όχι. Και γενικότερα η ειδική φυσική αγωγή. Η ψυχοκινητική αγωγή αφορά κυρίως την ανάπτυξη του παιδιού και του ατόμου, ενώ η εργοθεραπεία αφορά την αποκατάστασή του. Έχουν κάποια κοινά, αλλά είναι διαφορετικός ο λόγος και ο στόχος. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω επίσης, από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κανείς ψυχοκινητική αγωγή και για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να εμπλέκεται έτσι στην διαδικασία? Όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, μια ηλικία 1,5-2 ετών είναι καλή ηλικία να ξεκινήσει κάποιο παιδί εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος, στα πλαίσια της πρώιμης παρέμβασης. Και επίσης γίνεται δουλειά και στο σπίτι από την οικογένεια και τους ανθρώπους γύρω του. Αρχικά και έπειτα, όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο είναι η απάντηση. Και πόσο διαρκεί, είπατε. Περίπου είναι ανάλογα με το δυναμικό του κάθε παιδιού και το κινητικό του επίπεδο, από 5 έως 8 έτη, θα έλεγα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Απευθύνομαι τώρα στην κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, το σύνδρομο Down εμφανίζεται πιο συχνά σε κάποιες φυλετικές ομάδες, για παράδειγμα, είναι πιο συχνό στους Καυκάσιους ή δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχει κάποια αποτύπωση στη βιβλιογραφία. Επειδή γενικότερα η γέννηση ενός παιδιού με σύνδρομο Down έχει παρατηρηθεί ότι εξαρτάται από διάφορες αιτίες. Η ηλικία της μητέρας μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, του πατέρα. Στην Ισλανδία μια αρκετά πρόσφατη έρευνα των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι γεννιούνται αρκετά λιγότερα άτομα με σύνδρομο Down, κάτι το οποίο όμως κυρίως οφείλεται στην συχνότητα των αμβλώσεων και στον προγεννητικό έλεγχο. Είναι δεδομένος για όλους και υποχρεωτικός ο προγεννητικός έλεγχος, οπότε αρκετά περισσότερες μητέρες προχωρούν σε άμβλωση. Κάτι άλλο όμως δεν υπάρχει στην βιβλιογραφία. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να ρωτήσω, το οποίο ενδεχομένως να είναι λίγο λεπτό, αν και αναφέρατε στην παρουσίασή σας. Συνηθίζεται να έχουν ερωτικές σχέσεις τα άτομα με σύνδρομο Down?
Οι άνθρωποι με σύνδρομο Down είναι απόλυτα ικανοί να συνάπτουν ερωτικές σχέσεις. Στην ελληνική κοινωνία είναι λίγο δύσκολο και όντως ένα λεπτό ζήτημα, κυρίως για τους λόγους που προαναφέρθηκαν σε σχέση με την οικογένεια. Η οικογένεια έχει συνήθως κάποια ταμπού, συνηθίζεται το άτομο και κατά την ενηλικίωσή του να αντιμετωπίζεται ως παιδί, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο για το γονέα να αποδεχτεί ότι το παιδί του θέλει, επιθυμεί και θα συνάψει κάποια ερωτική σχέση με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ωστόσο, η ανάγκη για οικειότητα και για σύναψη σχέσεων υπάρχει και αρκετοί άνθρωποι έχουν, διατηρούν σχέσεις, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος, ίσως και ο κύριος Μέγαρης και ο κύριος Μάστος, κάποιες συμβουλές, κάποια tips για εκπαιδευτικούς νηπίων για να μπορέσουν πιο εύκολα να εντάξουν έτσι ένα παιδί στο κοινωνικό σύνολο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κάποια tips ιδιαίτερα δεν ξέρω αν μπορούν να υπάρξουν. Ωστόσο, θεωρώ πολύ σημαντικό σε νεαρή ηλικία, για αυτό που λέμε ως πρώιμη παρέμβαση, είναι να κάνουμε αντιληπτό πρώτα απ' όλα στους ίδιους, τους γονείς, τον περίγυρο της οικογένειας και τον ευρύτερο κύκλο, ότι δεν υπάρχει και κάποιος λόγος εν τέλει για να κάνεις κάποια ένταξη. Το άτομο είναι μέσα στην κοινωνία και οφείλει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε από νωρίς πρέπει να δουλευτεί η οικογένεια στην αποδοχή της αναπηρίας του παιδιού της και να μπορεί να υποστηρίξει την όποια αντίθετη οπτική μπορεί να υπάρχει στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και να μπορεί να υποστηρίξει περισσότερο το παιδί για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να είναι και πιο ενταγμένο στην κοινωνία. Αυτό εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω αν καλύπτει την ερώτηση. Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα, πώς ακριβώς εντάσσετε ένα άτομο σε μία στέγη? Είναι άτομα που επέλεξαν δηλαδή να είναι εκεί, είναι μόνα τους, πώς ακριβώς είναι η διαδικασία? Αρχικά η ένταξη σε μία στέγη είναι να υπάρχουν στέγες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τόσες πολλές στέγες στην Ελλάδα ακόμα. Ένα άτομο ή μια οικογένεια που θέλει να εντάξει έναν άνθρωπο με νοητική αναπηρία, γενικά με αναπηρία σε μία στέγη, πρέπει σε πρώτη φάση να έρθει σε επαφή με τη στέγη που επιθυμεί, να επικοινωνήσει με τον φορέα, συνήθως με τους κοινωνικούς λειτουργούς, να επικοινωνήσει, να κάνει μια πρώτη συνάντηση, να δοθεί το ιστορικό της οικογένειας και στη συνέχεια το άτομο περνάει από μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία ελέγχει, κάνει μια αξιολόγηση του ατόμου, αν μπορεί να υποστηρίξει την ένταξη σε μια στέγη. Πολλές φορές, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε μια στέγη, γιατί χρειάζεται μια παραπάνω φροντίδα και νοσηλεία, ίσως δεν γίνεται αυτό το άτομο. Ωστόσο, η κάθε στέγη έχει ένα δικό της πρωτόκολλο, ας το πούμε κάπως έτσι, για το ποιος εντάσσεται και δεν εντάσσεται μέσα σε μια στέγη. Και αφού γίνει η αξιολόγηση, στη συνέχεια το άτομο περνάει, είναι σε ένα διάστημα προσαρμογής μέχρι να γίνει η πλήρης ένταξή του μέσα στη στέγη. Ωραία. Και κάτι ακόμη θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι οι στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης πράγματι μια λύση για το θέμα της αποιδρυματοποίησης? Υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές? Και πάνω σε αυτό να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα τα παιδιά που έχουν σύνδρομο Down μπορούν να φτάσουν στην αυτόνομη διαβίωση? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πάντα νομίζω πορευόμαστε με το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η στέγη είναι ίσως από τις καλύτερες μεθόδους για να φύγουμε από την αποϊδρυματοποίηση. Στην πραγματικότητα βέβαια η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης σε καμία περίπτωση δεν είναι αποϊδρυματοποίηση. Ακόμα είναι σε μορφή ιδρύματος, υπάρχουν πολλά ιδρυματικά στοιχεία, γιατί η κουλτούρα ακόμα της ελληνικής κοινωνίας δεν έχει αποβάλει την ιδέα του ιδρύματος και του ιατρικού μοντέλου που αναφέρθηκε πιο πριν από το μυαλό του σε τόσο μεγάλο βαθμό. Οπότε, στην παρούσα φάση μπορούμε να πούμε ότι είναι ο καλύτερη επιλογή που έχει κάποιος, ωστόσο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
μια καλύτερη λύση, ας πούμε, την οποία αρχίζει να δουλεύεται σιγά-σιγά στην Ελλάδα, είναι ο προσωπικός βοηθός. Η ύπαρξη ατομικών ανεξάρτητων διαμερισμάτων μέσα σε πολυκατοικίες τυπικού πληθυσμού, όχι δηλαδή κάτω από ένας φορέας να έχει μια στέγη, αλλά μέσα σε ένα διαμέρισμα, μέσα σε μια πολυκατοικία, συγγνώμη, να υπάρχει ένα διαμέρισμα το οποίο να ανήκει σε ένα άτομο με αναπηρία. Τα ελληνικά, τώρα αυτό που είπατε για την Ελλάδα, νομίζω στα ελληνικά δεδομένα έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε για να μιλάμε για ανεξάρτητη διαβίωση και νομίζω ότι προσομοιάζουμε περισσότερο μια υποστηριζόμενη διαβίωση. Ωστόσο, γίνονται πολλά βήματα και θεωρώ ότι όσο περισσότερο η προσήλωσή μας και ο στόχος μας είναι να δίνουμε τα δικαιώματα στα ίδια τα άτομα, το λόγο, το χώρο και το χρόνο να αναπτύξουν τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους, είμαστε σε έναν καλό δρόμο και μπορούμε να βαδίζουμε και σε κάτι καλύτερο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απευθυνθώ πάλι στην κυρία Παπαδοπούλου, μιας και συζητήσαμε για το κομμάτι των ερωτικών σχέσεων. Τα άτομα αυτά, σε περίπτωση που τεκνοποιήσουν, γνωρίζετε αν και έτσι, ο απόγονος θα έχει επίσης σύνδρομο Down ή είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζεται? Το σύνδρομο Down είναι μεταθετικό, είναι συγγνώμη κληρονομικό μόνο στην περίπτωση της μετάθεσης. Οπότε έχει συμβεί άτομα με σύνδρομο Down να τεκνοποιήσουν και το παιδί που γέννησαν να είναι ένα παιδί τυπικού πληθυσμού. Ωστόσο, εκεί συναντώνται άλλες δυσκολίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανατροφή του παιδιού, την οποία συχνά, όχι, δεν συμβαίνει συχνά, είναι η αλήθεια, όταν συμβαίνει, σε μεγάλο βαθμό αναλαμβάνουν οι παππούδες ή άλλοι φροντιστές, καθώς μιλάμε πλέον για την ανατροφή από την αρχή ενός ατόμου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επανέρχομαι στον κύριο Μάντσο. Πρέπει κάποιος, κύριε Μάντσο, να είναι αμαία για να κάνει ψυχοκινητική αγωγή ή μπορεί να είναι και κάποιος τυπικής ανάπτυξης για να ασχοληθεί? Όχι, δεν είναι απαραίτητο κάποιος να έχει νοητική αναπηρία ή σύνδρομο Down. Όλα τα παιδιά περνάνε από το στάδιο της ψυχοκινητικής αγωγής, είτε αρχικά στο περιβάλλον της οικογένειας, με διάφορα παιχνίδια εκπαιδευτικά, με χρώματα, παζλ, όλα αυτά είναι ψυχοκινητική αγωγή. Αλλά υπάρχει ούτως ή άλλως στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας και στην προσχολική αγωγή, και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, στις πρώτες τάξεις, τρεις τάξεις του δημοτικού, στα πλαίσια του προγράμματος του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Και ήθελα να προσθέσω επίσης την ερώτηση που κάνατε νωρίτερα, σχετικά με την ένταξη του παιδιού με σύνδρομο Down στη τάξη προσχολικής αγωγής. Αν και υπάρχει συνήθως μια καθυστερημένη καθυστερεί ομιλία σε άτομα με σύνδρομο Down. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα στην αντίληψη και γενικότερα στην ανάπτυξη σε σχέση με τα άλλα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Σε αυτή την φάση της προσχολικής ηλικίας και της πρώτης σχολικής ηλικίας, το χάσμα είναι πολύ μικρό. Στην πορεία συνεχίζει και αυξάνεται στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού προς την προεφηβεία και εφηβεία. Μέχρι εκείνες τις ηλικίες μπορεί να ενσωματωθεί κανονικά στο πρόγραμμα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Μπορεί να έχει ιδιαιτερότητες όπως κάθε άλλο παιδί. Και κάτι τελευταίο να συμπληρώσω σε αυτό που είπε η κυρία Παπαδοπούλου. Σχετικά με την τεκνοποίηση, υπάρχει από τους άντρες με σύνδρομο Down, υπάρχει πολύ πολύ μικρή πιθανότητα να τεκνοποιήσουν. Συνήθως όταν
τεκνοποιούν γυναίκες με σύνδρομο Down, συμβαίνει αυτό με, που είπε η κυρία Παπαδοπούλου. Δηλαδή, ένα ζευγάρι ατόμων με σύνδρομο Down είναι πολύ δύσκολο να τεκνοποιήσει. Υπάρχουν 98% πιθανότητα ο άντρας να μπορεί να τεκνοποιήσει. 98% να μην μπορεί. Να μην μπορεί, εντάξει. Μία λέξη να μην. Κύριε Μάντσο, να σας κάνω την εξής ερώτηση. Είχατε αναφέρει πως υπάρχουν και κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν στο να γεννηθεί ένα παιδί με σύνδρομο Down. Όχι, δεν υπάρχουν κάποια δεδομένα γι' αυτό. Απλά υπάρχουν περιβαλλοντολογικοί λόγοι για την εξέλιξη του ατόμου. Δηλαδή το σύνδρομο Down... Μπορείτε να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα. Ναι. Το οικογενειακό περιβάλλον, το πότε θα γίνει, πόσο σύντομα θα γίνει η παρέμβαση, το κοινωνικό περιβάλλον, αυτό, αλλά στην εξέλιξή του. Το σύνδρομο Down θα υπάρχει. Δεν υπάρχουν δεδομένα ότι επηρεάζεται η γέννηση του ενός παιδιού με σύνδρομο Down από το περιβάλλον. Στην ανάπτυξή του υπάρχουν περιβαλλοντολογικοί παράγοντες. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απευθυνθώ πάλι στην κυρία Παπαδοπούλου. Οι γονείς των παιδιών με σύνδρομο Down λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη από το κράτος. Συνήθως με τη γέννηση ενός ατόμου με σύνδρομο Down, η κρατική παροχή που δίνεται βασίζεται κυρίως στην επιδοματική πολιτική, έπειτα από αίτημα των γονέων και έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης από αντίστοιχη επιτροπή. Οι περισσότερες παροχές βασίζονται σε τέτοιου είδους οικονομικές διευκολύνσεις, οι οποίες φυσικά είναι αρκετά σημαντικές. Ωστόσο, βλέπουμε σε χώρες της Ευρώπης ότι από τη στιγμή που γεννιέται ένας άνθρωπος με οποιαδήποτε αναπηρία ή με σύνδρομο Down ειδικότερα, υπάρχει ένα σύστημα πρώιμης παρέμβασης, δομημένο και οργανωμένο, το οποίο στηρίζει την οικογένεια. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο δομημένο και από το κράτος παρεχόμενο. Η επιδοματική πολιτική είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική διευκόλυνση και φυσικά οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν για την στήριξή τους ή για τις θεραπείες του παιδιού τους σε δημόσιους είτε γιατρούς είτε θεραπευτές, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά. Δεν υπάρχει όμως κάτι πιο οργανωμένο το οποίο εξ αρχής να παίρνει τους γονείς από το χέρι και να τους εισάγει στην καινούργια του ζωή με ένα άτομο με αναπηρία, σε αντίθεση με χώρες της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα απευθυνθώ πάλι σε εσάς, εκτός αν θέλει να έτσι, βοηθήσει και κάποιος από τους συναδέλφους σας. Επειδή μιλήσαμε για τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία προσπαθούν να κρύψουν τα παιδιά γιατί θεωρούν ότι έτσι δεν θα ευχαριστήσουν, δεν θα ικανοποιήσουν τους ανθρώπους έτσι δίπλα τους που τους φροντίζουν. Πόσο είναι να εμφανίσουν τα άτομα αυτά κάποιο είδους κατάθλιψη ή οποιαδήποτε άλλη ψυχολογική ασθένεια. Πόσο σύνθεση είναι αυτό? Είναι έτσι κι αλλιώς αρκετά συχνό, ιδιαίτερα μετά την ενηλικίωση. Συνήθως σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μια συνοσηρότητα με κάποια ψυχιατρική ασθένεια. Η κατάθλιψη και η κατά περιπτώσεις μελαγχολική διάθεση υπάρχει και στους ανθρώπους με σύνδρομο Down. Το πένθος είναι, ας πούμε, μια κατάσταση την οποία διαχειρίζονται αρκετά δύσκολα λόγω αυτών των συνθήκων και η οποία μπορεί για καιρό να κάνει το άτομο να μην μπορεί να διαργαστεί την καθημερινότητά του και να προσαρμοστεί σε αυτήν και έτσι να περάσει μια περίοδο με πιο υποτονική διάθεση ή με καταθλιπτικά συμπτώματα. Και έτσι από την εφηβεία και κατά την ενηλικίωση οι περισσότεροι άνθρωποι με σύνδρομο Down συνήθως χρειάζονται κάποια στιγμή στη ζωή τους κάποια επίσκεψη και κάποια αξιολόγηση από ψυχίατρο
ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη του ατόμου και ενίοτε χορηγεί και την κατάλληλη αγωγή. Ωραία, σας ευχαριστώ και πάλι. Ενδεχομένως αυτό να μπορεί να μου το απαντήσει ο κύριος Μάντσος. Η ερώτηση έχει να κάνει με το πώς μπορεί να διαχειριστεί ένας εργαζόμενος του τομέα υγείας ένα άτομο το οποίο έχει σύνδρομο, για παράδειγμα, συμβοληψία. Φαντάζομαι αυτό που θέλουν να δουν έτσι τα άτομα που παρακολουθούν το webinar είναι αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τεχνική ή αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο άγχος επιπλέον. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια απάντηση ως προς αυτό. Συνήθως ο καταλληλότερος τρόπος προσέγγισης είναι αυτός που είχε αναφέρει και η κυρία Παπαδοπούλου. Το άτομο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο γιατρός ή ο νοσηλευτής, να απευθύνεται στο άτομο με σύνδρομο Down, μπορεί να υπάρχει μια φοβία, όπως υπάρχει και σε άτομα του τυπικού πληθυσμού, με τις βελόνες ή με την αιμοληψία, αλλά να απευθύνεται και στο άτομο με σύνδρομο Down. Δηλαδή να του μιλάει όπως μιλάει σε οποιονδήποτε άλλον, όχι σαν παιδί εφόσον είναι ενήλικας. Και σε αυτό πάνω έχω να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα πρόγραμμα με τον κύριο Μέγαρη για την αυτοσυνηγορία των ατόμων με σύνδρομο Down, δηλαδή πώς μπορούν να τοποθετούνται για τα θέλω τους και τα δικαιώματά τους, καθώς και από την άλλη πλευρά υπάρχουν προγράμματα που εκπαιδεύουν επαγγελματίες, όπως αυτούς της υγείας, στο πώς να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Τώρα μιλάμε για νοητική αναπηρία, αλλά θα μπορούσε να είναι κάποια τετραπληγία, αυτισμός, το αυτιστικό φάσμα δηλαδή κάποιο άτομο. Ναι, η ενημέρωση και η εκπαίδευση. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει περίπτωση να μας δείξετε εκείνο το βίντεο που αναφέρατε νωρίτερα ή δεν είναι εφικτό? Προσπάθησα να παίξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν παίζει. Όχι, δυστυχώς. Ίσως την επόμενη φορά. Να ετοιμάσω εντάξει, να δείτε περισσότερα βίντεο. Κύριε Μέγαρη, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε έτσι κάποιους τρόπους με τους οποίους να βοηθάμε λίγο περισσότερο τα παιδιά αυτά στον αυτοπροσδιορισμό τους και πόσο εύκολο είναι αυτό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο κατάλληλος τρόπος είναι το να δίνεις παραπάνω αυτό που είπα, χώρο και χρόνο στο άτομο. Τα άτομα με αναπηρία, δυστυχώς, τις περισσότερες φορές δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία το να μιλήσουν ήδη για τον εαυτό τους. Να πούνε πράγματα τα οποία αρέσουν στους ίδιους, που θα επιθυμούσαν ήδη να κάνουν, και τις περισσότερες φορές λειτουργούν κάτω από μια γονεϊκή προστασία είτε από πολύ δομημένα προγράμματα διάφορων σχολείων και συλλόγων. Το πρόγραμμα που ανέφερε και ο κύριος Μάντσος αυτοσυνηγορίας είναι ένα κομμάτι. Το να ενισχύσει ακριβώς το άτομο τη δυνατότητα να εκφράσει αυτά που επιθυμεί. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα της δοκιμής, το να δώσεις πολλά ερεθίσματα, να αυξήσεις τα ερεθίσματα στο άτομο, να του δώσεις την ευκαιρία να δει διάφορους χώρους άθλησης, διάφορους χώρους ψυχαγωγίας, έτσι ώστε να καταλήξει τι του ταιριάζει καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται σιγά σιγά ο αυτοπροσδιορισμός, γιατί δίνεται η δυνατότητα στο άτομο να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ευχαριστιέται τα κίνητρά του, τους στόχους του. Αυτός είναι ένας τρόπος. Σίγουρα είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται για τον ίδιο, στο ίδιο πράγμα και η οικογένεια, ακριβώς επειδή πολλές φορές κάτω από την προστατευτικότητα περιορίζουν αυτά τα ερεθίσματα
και τις δυνατότητες στα άτομα να δοκιμάσουν κάτι το διαφορετικό από αυτό που ίσως οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν θα κάνει καλό στο παιδί τους. Οπότε ο αυτοπροσδιοσμός και γενικά η αυτοσυνηγορία είναι μια εκπαίδευση που οφείλεται να γίνεται ταυτόχρονα και στο άτομο και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και κυρίως στην οικογένεια. Αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε και να φανταστώ ότι αυτό το οποίο μας επισημάνατε θα μπορεί να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση κάποιων κρίσεων ενδεχομένως που μπορεί να έχουν τα άτομα αυτά. Όταν εννοείτε κρίσεις. Αυτό που, που βλέπω εδώ δηλαδή τώρα στο πλαίσιο του YouTube, φαντάζομαι πως εννοούν κάποιες καταστάσεις που τα άτομα αυτά ενδεχομένως θέλουν να ξεσπάσουν ή βρίσκονται σε μία σύγχυση. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά πολλές φορές, επειδή ακριβώς όπως ανέφερε και η Δανάη πιο πριν, τα άτομα εκπαιδεύονται ότι τα αρνητικά συναισθήματα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφεύγουν. Δεν τους μιλάνε για το πένθος, δεν τους μιλάνε για πράγματα που μπορεί να τους στεναχωρούν, η θλίψη, η στεναχώρια, τα νεύρα, ο θυμός, είναι σαν απαγορευμένα συναισθήματα. Οπότε πολλές φορές οι κρίσεις που μπορεί κάποιος άλλος να βλέπει και να έχει στο μυαλό του, είναι στην ουσία ένα συσσωρευμένο, ας το πούμε έτσι, θυμός, ανάγκη έκφρασης και εξέφρασης αυτών των συναισθημάτων που πολλές φορές καταπιέζονται από κοινωνικούς παράγοντες και όχι από τη δυσκολία των ατόμων να εκφραστούν. Οπότε ο αυτοπροσδιοσμός και γενικά η αυτοσυνηγορία και η αυτογνωσία και όλες αυτές οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές να αναπτύσσονται και να δίνεται η δυνατότητα στο άτομο να μπορεί να εκφράσει όλα αυτά που νιώθει με έναν πιο παραγωγικό τρόπο και να τα επικοινωνεί έτσι με καλύτερο τρόπο με το περιβάλλον του. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχουν έτσι πιθανές ίσως κρίσεις. Τώρα, αν μιλάμε για κρίσεις κάτι άλλο, ίσως ψυχουσικές ή από κάποια συνουσιρότητα, εκεί εννοείται πρέπει να υπάρχει και μια παρέμβαση από έναν ψυχίατρο, έναν ψυχολόγο και να γίνει μια αξιολόγηση του ατόμου, γιατί μπορεί να είναι κάτι που αφορά κάποιους άλλους παράγοντες και όχι σίγουρα την νοητική του αναπηρία. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν ακόμα έτσι, πολύ ελάχιστες ερωτήσεις. Αναφορικά με το, απευθύνομαι τώρα σε όλους, φυσικά και όποιος θέλει να απαντήσει. Κάτι σχετικό με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων αυτών σε σύγκριση, δηλαδή με τα άτομα τυπικού πληθυσμού. Μέχρι ποια ηλικία περίπου μπορεί να ζήσει ένα άτομο το οποίο έχει σύνδρομο Down? Κύριε Μάντσοτσίς. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο προσδόκιμο ζωής συγκεκριμένο πλέον. Πιο παλιά, επειδή δεν υπήρχε ούτε οι κατάλληλες θεραπείες για κάποια προβλήματα υγείας που είχαν τα άτομα με σύνδρομο Down, αλλά κυρίως εξαρτάται από την ποιότητα ζωής του ατόμου, όπως όλων μας. Είναι μικρότερο, δηλαδή είναι μικρότερο το προσδόκιμο, αλλά δεν έχει ανέβει πολύ. Δηλαδή, σχετικά όσο με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι το Αλσχάιμερ είναι πολύ συνηθισμένο. Και ίσως και νωρίτερα από ότι σε άτομα του τυπικού πληθυσμού. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σε περίπτωση που ένα άτομο με σύνδρομο Down παρανομήσει, θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με τους υπόλοιπους? Θέλω να πω, υπάρχει κάποιος νόμος ή κάποιο παραθυράκι, ας πούμε, που ορίζει κάτι αντίθετο ή η αντιμετώπιση είναι ίδια? Δεν υπάρχει κάποιο είδους εξαίρεση. Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει σε αυτό, κύριε Παπαδόπουλο?
Ναι, φυσικά. Το άτομο δεν έχει μόνο του δικαιοπραξία, τελεί υποσυμπαράσταση μετά την ενηλικίωσή του και πριν από την ενηλικίωσή του υπό την κηδεμονία των γονιών του. Όχι, δεν αντιμετωπίζεται στο δικαστήριο ως κατηγορούμενος. Αν παρανομήσει, η διαδικασία είναι πολύ διαφορετική. Είναι συνήθως όπως είναι με τους ασθενείς και ακολουθείται ουσιαστικά μία διαδικασία συμμόρφωσης και σε καμία περίπτωση φυλάκισης ή επιβολής προστίμου. Καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζετε κατά πόσο η πλειοψηφία των παιδιών με σύνδρομο Down στην ηπιακή ηλικία παρακολουθεί κάποιο σχολείο τυπικής ανάπτυξης ή υπάρχει κάποιο τμήμα ένταξης ή παράλληλη στήριξη. Τι ακριβώς γίνεται στην ηπιακή ηλικία? Η χορήγηση παράλληλης στήριξης για τους ανθρώπους με σύνδρομο Down δεν είναι θεσμοθετημένη στην Ελλάδα. Είναι μια πάγια διεκδίκηση των γονέων και των συλλόγων, αλλά τα παιδιά που έχουν παράλληλη στήριξη συνήθως με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις είναι ιδιωτική. Η παράλληλη στήριξη, δηλαδή ο εκπαιδευτικός, αμείβεται από τους γονείς. Τμήματα ένταξης υπάρχουν συνήθως στα δημοτικά σχολεία, και φυσικά υπάρχουν τα ειδικά νηπιαγωγεία. Από την εμπειρία μας θα σας πω ότι τα περισσότερα άτομα στο νηπιαγωγείο πηγαίνουν σε νηπιαγωγεία τυπικής εκπαίδευσης και η δική μας σύσταση, δηλαδή προς τους γονείς που απευθύνονται σε εμάς, αυτή είναι η απάντησή μας προς τους γονείς. Υπάρχουν βέβαια και τα ειδικά νηπιαγωγεία, αλλά συνήθως τα άτομα με σύνδρομο Down αργότερα εντάσσονται στην ειδική εκπαίδευση. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά όλους και όλες για την πολύ σημαντική συμβολή σας. Θεωρώ ότι παρουσιάσατε ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο για τους περισσότερους ανθρώπους ενδεχομένως να είναι και ταμπού, αλλά νομίζω ότι μέσα από τις εισηγήσεις σας ξεκαθάρισαν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του σημερινού webinar. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για να παραλάβετε ηλεκτρονικά τη βεβαίωση παρακολούθησης, να ακολουθήσετε το σύνδεσμο που θα εμφανιστεί στο YouTube chat box και να συμπληρώσετε εκεί τα στοιχεία σας. Θα παραλάβετε τις βεβαιώσεις σε διάστημα 2 με 3 εργάσιμων ημερών. Μην ξεχάσετε να μείνετε συντονισμένοι στα social media του Κολεγίου και πιο συγκεκριμένα στο Facebook, at Mediterranean College, και στο Instagram, at Mediterranean-College, για να ενημερώνεστε για μελλοντικές εκδηλώσεις, αλλά και να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Κολεγίου, www.medcollege.edu.gr, προκειμένου να πάρετε χρήσιμες πληροφορίες για τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Εκ μέρους της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και της Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης του Mediterranean College, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Καλό βράδυ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.